Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθέτες, καλησπέρα σας. Όπως εδώ και καιρό, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είχαμε ξεκινήσει τις εκπομπές προκειμένου να ενημερώσουμε όλους τους συνταξιούχους ή αυτούς που ήταν πολύ κοντά στη σύνταξη για να γνωρίζουν ποιες ακριβώς είναι οι προϋποθέσεις, χωρίς τις λοιπές λεπτομέρειες, γιατί όπως είχαμε διευκρινίσει, κάθε σύνταξη, κάθε δικαιούχος, κάθε υποψήφιος προς σύνταξη, να το πω πιο σωστά, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και αυτό πρέπει να εξετάζεται είτε με τον δικηγόρο είτε με τον λογιστή, γιατί η κάθε περίπτωση έχει την δική της διαφορετικότητα. Συνεχίζοντας λοιπόν αυτό και μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, ξεκινάμε αυτές τις εκπομπές προκειμένου να ενημερώσουμε όλους εσάς που αγωνιάτε για το μέλλον της σύνταξής σας, τι θα γίνει με τα ασφαλιστικά ταμεία, ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που έχουμε και κοντά μας για άλλη μια φορά έχουμε τον γνωστό δικηγόρο και εργατολόγο από την πλευρά της Καβάλας, τον κύριο Λεωνίδα Παπά, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Μετά από μια απουσία αρκετών μηνών, λόγω της αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντά μας, την οποία οφείλαμε να σεβαστούμε, είμαστε και πάλι εδώ για να ενημερώσουμε σε ό,τι χρειαστεί τους συνταξιούχους και τους υποψήφιους συνταξιούχους. Βέβαια, από την τελευταία φορά που βρεθήκαμε, υπήρξαν καταιγιστικές εξελίξεις, οι οποίες ως επιτοπλίστων ήταν αρνητικές και επώδυνες για τους συνταξιούχους και τους υποψήφιους συνταξιούχους. Μπορώ να πω ότι αυτό που μένει στην επικαιρότητα είναι οι τελευταίες περικοπές που διαπίστωσαν και αυτό το μήνα και στα γκισέ των τραπεζών, αλλά και στα ενημερωτικά του σημειώματα οι συνταξιούχοι για τις επικουρικές τους συντάξεις. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κάνουμε μια γενική αναφορά στο νέο ασφαλιστικό που ψηφίστηκε και ισχύει από το Μάιο του 2016 και το οποίο δεν το είχαμε αναφέρει. Και να πούμε, κύριε Παπά, ότι αυτό που τουλάχιστον φαίνεται και διακρίνεται στην πορεία είναι ότι πολλά από αυτά που σήμερα θεωρούμε ίσως σαν δεδομένα μπορεί να αλλάξουν λόγω των οικονομικών. Γιατί ακριβώς υπάρχει μια έντονη δυσπραγία στα ασφαλιστικά ταμεία και γι' αυτό υπάρχουν και πολλές καθυστερήσεις για δικαιούχους που περιμένουν τη σύνταξή τους. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι πλέον με το παραπάνω το ασφαλιστικό σύστημα είναι άμεσα συναρτημένο και συνδεδεμένο με την οικονομική πορεία της χώρας. Όσο η οικονομική πορεία της χώρας δεν βελτιώνεται και δεν παρουσιάζει ανωδική τροχιά, τόσο το ασφαλιστικό θα παραμένει μη βιώσιμο και θα συνεχίσουν οι συνταξιούχοι να βλέπουν περικοπές στις συντάξεις τους. Θέλω να πω λοιπόν, ξεκινώντας για τον νόμο Κατρούγκαλου το Μάιο του 2016, ήταν μια μεταρρύθμιση η οποία είχε και κάποια σωστά στοιχεία, αλλά είχε και πάρα πολλές αντικσότητες και αδικίες, κυρίως για αυτούς που ασφαλίστηκαν για πολλά χρόνια και πλήρωσαν πολλές φορές. Το νέο ασφαλιστικό εφαρμόζεται σε όλους όσοι υποβάλλουν αίτηση σύνταξης μετά τις 14 Μαΐου του 2016. Δεν έχει σημασία αν θεμελίωσαν νωρίτερα ή μεταγενέστερα. Ο τρόπος υπολογισμού, ο νέος τρόπος υπολογισμού, που κατά κανόνα είναι χειρότερος για το 80-85% των νέων συνταξιούχων, εφαρμόζεται για όσους κάνουν αίτηση σύνταξης μετά τις 14 Μαΐου του 2016. Επίσης πρέπει να πούμε ότι το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου δεν αφορά θεμελίωση δικαιωμάτων και όρια ηλικίας. Αυτά όλα είχαν κριθεί με το προηγούμενο ασφαλιστικό της ίδιας κυβέρνησης στις 19 Αυγούστου του 2015. Και είχαμε πει πολλές φορές ότι όποιοι 19 Αυγούστου του 2015 δεν είχαν θεμελιώσει δικαίωμα, δηλαδή δεν είχαν και την ηλικία και τα απαιτούμενα αίτια ασφάλισης, είδαν το όριο ηλικίας ή τα αίτια ασφάλισης να αυξάνονται. Και βέβαια πρέπει να ξέρουν, γιατί ρωτούν πολλοί, με το νέο όριο ηλικίας πάω εκεί, θα αλλάξει μέχρι τότε? Όσο δεν θεμελιώνουμε το δικαίωμα, όσο δεν συμπληρώνουμε το όριο ηλικίας, όλα είναι πιθανά. Μέχρι να το πιάσουμε το νέο απαιτούμενο όριο ηλικίας, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει νέα παρέμβαση στο ασφαλιστικό. Τώρα, νέος τρόπος υπολογισμού. Πριν να φτάσουμε στον τρόπο υπολογισμού, να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πάνω σε αυτά που λέτε και την επισφάλεια που υπάρχει γενικότερα, ότι σύμφωνα τουλάχιστον με την έρευνα που έκανε το ΠΟΣΕΙΚΑ, λέγεται ότι μπορεί να φτάσουν οι συντάξεις ακόμα, τουλάχιστον για την εθνική να πούμε σύνταξη, ακόμα και τα 150 ευρώ. Κοιτάξτε, αυτό θα έλεγα, ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού προβλέπει ότι η κύρια σύνταξη αποτελείται από δύο μέρη πλέον. Την εθνική και την ανταποδοτική. Η εθνική είναι αυτή που την παίρνουν όλοι με τουλάχιστον 20 χρόνια και με 15 την παίρνουν, αλλά δεν παίρνουν όλο το ποσό. Είναι 384 για την πλήρη σύνταξη με 20 χρόνια συμπληρωμένα. Με τα 15 χρόνια είναι γύρω στα 345. Συν το ανταποδοτικό κομμάτι. Και μόνο από αυτό που λέω αντιλαμβάνεται κανείς τον άδικο χαρακτήρα αυτού του νομοθετήματος για αυτούς που έχουν πολλά χρόνια. Είτε βγω στη σύνταξη με 40 χρόνια, είτε βγω με 25, η εθνική το ένα σκέλος θα είναι 384. Άσχετα που εγώ πλήρωσα 40 χρόνια εισφορές, ενώ εσείς μπορεί να πληρώσετε 25 ή 30.
Στο ανταποδοτικό κομμάτι αλλάζει η αναπλήρωση και εκεί ξεχωρίζουν οι συντάξεις. Αλλά πλέον η ψαλίδα είναι πολύ μικρότερη από ό,τι παλαιότερα και αυτό αδικεί αυτούς που έχουν ψηλές συντάξιμες αποδοχές και πολλά έτη ασφάλισης. Πλέον για τον νέο τρόπο υπολογισμού μετράνε τα χρόνια από το 2002 και μετά όλα τα χρόνια και τίποτα προγενέστερο. Αυτό είναι πιο δίκαιο για κάποια ταμεία, δηλαδή για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ και του Δημοσίου, γιατί παλιά, ξέρετε, το Δημόσιο υπολόγιζε τη σύνταξη με βάση τον τελευταίο μισθό, το ΔΕ ΙΚΑ με την καλύτερη πενταετία της τελευταίας δεκαετίας. Τώρα τουλάχιστον αυτοί που φεύγουν το 16 υπολογίζεται για τα τελευταία 14 χρόνια, το 17 για τα 15. Υπάρχει εδώ μια αδικία, ότι τα χρόνια της κρίσης, οπωσδήποτε οι αποδοχές ήταν υποδεέστερες, οπωσδήποτε οι μέρες ασφάλισης ήταν λιγότερες, οπωσδήποτε είχαμε ελαστικές μορφές εργασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις συντάξιμες αποδοχές, άρα μικρότερες συντάξεις. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι πλέον είναι αρκετά ανταποδοτικό το νέο σύστημα υπολογισμού της σύνταξης, αλλά σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει πάρα πολλές αδικίες για αυτούς που φεύγουν με 35 και 40 χρόνια. Mm-hmm. Ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης απαιτεί κάποιες διευκρινήσεις, κάποιες εγκυκλίους, τις οποίες περιμένουμε από το Μάιο του 2016. Έχουμε φτάσει στο Νοέμβριο και ακόμη δεν έχουν εκδοθεί. Τι συμβαίνει? Αυτοί που κατέθεσαν μετά τις 13 Μαΐου του 2016 δεν μπορούν να πάρουν ακόμη οριστικές αποφάσεις σύνταξης. Όσοι δικαιούνται λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη, η οποία είναι με το νέο νόμο λίγο πιο μειωμένη σε σχέση με το παλαιό καθεστώς προσωρινής mm-hmm. σύνταξης. Εάν όμως δεν έχουν κάνει εξαγορές, εάν όμως έχουν χρόνο αλλοδαπής στο γερμανικό φορέα π.χ. ή αν δουλεύουν φερρυπίν, δεν μπορούν να πάρουν προσωρινή. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ερμηνεία. Η πιο λογική, πιστική και μάλλον πραγματική ερμηνεία είναι ότι καθυστερεί η έκδοση των ερμηνευτικών εγκυκλίων, διότι δεν υπάρχει ρευστότητα στα ασφαλιστικά ταμεία για να πληρώσουν συντάξεις. Εάν εδώ συνυπολογίσουμε το γεγονός από 1η-1η του 2017 πρέπει να συσταθεί και να λειτουργήσει ο ΕΦΚΑ, ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης, που καταργεί όλα τα άλλα ταμεία, πιθανολογώ ότι μπορεί οι εγκύκλοι να βγουν οι διευκρινιστικές αφού λειτουργήσει ο ΕΦΚΑ με το νέο έτος, οπότε θα πάμε ακόμη πιο πίσω. Να πούμε και στους τηλεθεατές να γνωρίζουν τι προβλέπει το οργανόγραμμα του ΕΦΚΑ. Προβλέπει ότι θα έχουμε 11 με 12 διευθύνσεις σε όλη τη χώρα. Δεν θα έχουμε πλέον περιφερειακό ή τοπικό υποκατάστημα ΟΑΕΙΚΑ. Θα έχουμε ΕΦΚΑ. 11 ή 12 διευθύνσεις. Για την περιφέρειά μας πιθανότατα θα υπάρχει διεύθυνση στην Κομωτινή και υποδιεύθυνση στην Καβάλα. Αλλά οι διευθύνσεις και οι υποδιευθύνσεις δεν θα απονέμουν συντάξεις. Τα τμήματα απονομών συντάξεων θα εδρεύουν δυστυχώς στην Αθήνα. Πλέον τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό τι σημαίνει όμως σε πρακτικό επίπεδο? Αυτό σημαίνει ότι τα ασφαλιστικά ταμεία, οι υποδιευθύνσεις και τα τοπικά καταστήματα θα λειτουργούν σαν ΚΕΠ ασφαλιστικών ταμείων. Θα παραλαμβάνουν έγγραφα. Θα παραλαμβάνουν πιθανότατα και να κάνουν την ανακεφαλαίωση του χρόνου, αλλά τις συντάξεις θα τις απονέμει η Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι η καλή επικοινωνία και η εξυπηρέτηση που είχαμε συνηθίσει να έχουμε με το τοπικό ΤΕΒΕ, με το τοπικό ΙΚΑ, με το περιφερειακό ΤΕΒΕ, με το περιφερειακό ΙΚΑ, δυστυχώς θα χαθούν. Πολύ αμφιβάλλω, παρότι προβλέπεται ειδική τηλεφωνική επικοινωνία και με το τμήμα συντάξεων που θα εδρεύει mm-hmm. στην Αθήνα, ότι δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα και θα υποστούν αφενός μεν ταλαιπωρία και έλλειψη επικοινωνίας οι ασφαλισμένοι και υποψήφιοι συνταξιούχοι και αφετέρου πολύ μεγάλη καθυστέρηση όσοι πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από εδώ και πέρα και για τον επόμενο χρόνο. Εκτιμώ ότι θα αυξηθεί κατακόρυφα ο χρόνος απονομής των συντάξεων γύρατος και αναπηρίας, αλλά ακόμη και ο χρόνος απονομής mm-hmm. των προσωρινών συντάξεων. Μάλιστα. Παράλληλα, να πούμε και το άλλο, κύριε Παπά, ότι για να μπορέσουν τα ταμεία να έχουν χρήματα και να αποπληρώσουν συντάξεις και οφειλές και καθυστερήσεις και ένα σωρό άλλα ζητήματα, θα πρέπει να έχουν λεφτά. Λεφτά δεν υπάρχουν. Ανάπτυξη δεν υπάρχει. Ο πληθυσμός μας γυράσκει συνεχώς. Σωστά. Έτσι, υπάρχει έντονο δημογραφικό πρόβλημα και βάσει αυτών πιστεύω ότι κάθε χρόνο, βάσει αυτών των νέων στοιχείων, θα ανανεώνεται εντός εισαγωγικών, βάλετε το αυτό, ο τρόπος χειρισμού όλων αυτών των περιπτώσεων. Αυτό είναι απολύτως επόμενο. Πριν σας κάνω μια πολύ συνοπτική καταγραφή τι σημαίνει μη βιώσιμο ασφαλιστικό, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Bundesbank, μια μεγάλη γερμανική τράπεζα, έκανε μία μελέτη και προτείνει στη γερμανική κυβέρνηση, σε μια γερμανική οικονομία σταθερή είναι και σε ανάπτυξη, να αυξήσει τα όρια ηλικίας λόγω δημογραφικού προβλήματος. Στο φανταστείτε, πόσο, δηλαδή, η Γερμανία. Να τα πάνε και πάνω από τα 67. Στη Γερμανία, έτσι, μιλάμε για τη Γερμανία. Με ένα ασφαλιστικό που αυτή τη στιγμή είναι βιώσιμο και με μια σταθερή οικονομία. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ούτε σταθερό και βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα, ούτε σταθερή οικονομία. Για να μπορούν να καταβάλλονται συντάξεις για την επόμενη διετία-τριετία που δεν προβλέπω κύμα ανάπτυξης και κύμα αύξησης της απασχόλησης, υπάρχουν τρεις τρόποι.
Ο ένας τρόπος είναι να δώσει γενναιόδορη επιπλέον χρηματοδότηση η πολιτεία στα ασφαλιστικά ταμεία. Πράγμα αδύνατο. Να δώσει επιπλέον χρήματα 7 με 8 δις ευρώ το χρόνο. Δεν γίνεται. Η δεύτερη λύση είναι να αυξηθούν κατακόρυφα οι ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή να αυξηθεί η απασχόληση, να μπουν συλλογικές συμβάσεις, να αυξηθούν έστω εν μέρη οι μισθοί, ούτε να δουλέψει περισσότερο υπαλληλικό προσωπικό στην Ελλάδα. Πράγμα επίσης δύσκολο να το πιστέψω. Σκεφτείτε ότι πιθανολογώ ότι εκτός από τη μισθωτή εργασία θα έχουμε επιπλέον ύφεση στα έσοδα των αυτοαπασχολούμενων, πρώην ΟΑΕ ή ΕΤΑ, γιατί θα δυσκολευτούν και άλλοι επαγγελματίες να καταβάλουν εισφορές. Η τρίτη λύση, η οποία είναι πιο πιθανή για την επόμενη διετία-τριετία για να μπορούν να καταβάλουν τις συντάξεις, είναι νέες περικοπές, νέες μειώσεις της συντάξης. Δεν είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό. Η μέση σύνταξη αυτή τη στιγμή, ακόμη και μετά τις περικοπές, είναι γύρω στα 650 με 700 ευρώ κύρια σύνταξη. Ο μέσος συνταξιούχος μαζί με το επικουρικό παίρνει γύρω στα 9 εκατοστάρικα. Ο μέσος εργαζόμενος παίρνει γύρω στα 5 εκατοστάρικα. Εάν συνυπολογίσουμε ότι η αναλογία σήμερα εργαζομένων συνταξιούχων είναι 1,5 προς 1, ο μισθός του 1,5 εργαζόμενου γύρω στα 9 εκατοστάρικα αποδίδει φορές 4 με 4,5 εκατοστάρικα. Άρα τα 400 με 450 ευρώ πρέπει να πληρώνουν 8 με 8,5 εκατοστάρικα, 800 με 850 ευρώ σύνταξη. Τα 400 ευρώ πρέπει να πληρώνουν 800 ευρώ. Δεν βγαίνει ο αριθμός, δεν είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό. Όποια κυβέρνηση σήμερα και αν χειριζόταν το ασφαλιστικό θα είχε αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, μια κυβέρνηση μπορεί να πάρει άλλα μέτρα, άλλες πολιτικές, οι οποίες θα οδηγήσουν έστω μεσοπρόθεσμα σε βελτίωση της οικονομίας και αυτό μέσω μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη αντιμετώπιση του ασφαλιστικού. Για την επόμενη διετία-τριετία είμαι πολύ απαισιόδοξος. Το ασφαλιστικό θα παραμείνει μη βιώσιμο και οι συντάξεις θα περικοπούν κι άλλο. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα, πολλοί λένε για τις επικουρικές. Τι έγινε με τις επικουρικές? Ο νόμος Κατρούγκαλου έκρυβε μια συγκεκριμένη διάταξη για επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων, κυρίως για όσους λάμβαναν μεικτά αφαιρουμένες της εισφοράς αλληλεγγύης, κύρια και επικουρική άνω των 1.300. Μιλάμε για το σύνολο των ασφαλισμένων που έφυγαν με 35 ετία. Για αυτούς τους ανθρώπους επανυπολογίστηκε η επικουρική τους, βγήκε μια υπουργική απόφαση τον Ιούνιο που κανείς δεν την κατάλαβε και στα ενημερωτικά σημειώματα που τους έστειλαν τον δεύτερο μήνα καταβολής των νέων επανυπολογιστισών επικουρικών συντάξεων, υπήρχε ένας απλός επανυπολογισμός χωρίς να μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Δηλαδή έβλεπαν μια επικουρική σύνταξη από μεικτά, ξέρω εγώ, 350-400 ευρώ να πηγαίνει στα 100. Επειδή η μείωση αυτή έπρεπε να γίνει από 1η Ιουνίου, τώρα τους παρακρατούν και τα αναδρομικά σε δόση των 50. Μάλιστα. Έχουμε περιπτώσεις. Γιατί αφού αυτό το πράγμα είναι εξόφθαλμο, το ζουν κάθε μήνα οι ίδιοι συνταξιούχοι. Έχουμε καταγγελίες και αναφορές καθημερινά σχεδόν από τους ανθρώπους που βλέπουν είτε το ΕΚΑΣ, είτε οι επικουρικές, είτε όλα αυτά να ψαλιδίζονται και οι συντάξεις βασικές ακόμη. Και το Υπουργείο από την άλλη και ο κύριος Κατρούγκαλος με επιστολές προσπαθούν να κατευνάσουν το κύμα της αντίδρασης και να αποδείξουν το αντίθετο, ότι δηλαδή δεν γίνονται περικοπές. Αυτό το κύμα δεν μπορεί να κατευναστεί. Η επιστολή, κατά την προσωπική μου άποψη, ήταν απαράδεκτη, γιατί εν τέλει έκανε λόγο και για αύξηση συντάξεων πολύ σύντομα, μόλις πάρει τα πάνω της οικονομία. Δεν θα δούμε αύξηση συντάξεων. Μπορώ να σας προεξοφλήσω για την επόμενη πενταετία, ακόμη και αν πάει καλά η οικονομία. Άρα λοιπόν, μεταξύ άλλων, θεωρώ και ψευδή τη συγκεκριμένη επιστολή. Δεν ξεγελιούνται πλέον οι συνταξιούχοι. Ξεγελάστηκαν πολλές φορές στο παρελθόν. Πλέον δεν μπορούν να εξαπατηθούν εύκολα. Έχουν επίγνωση της κατάστασης. Και θα πω και κάτι άλλο, ότι οι συνταξιδοτικές μας παροχές μέχρι πριν από την κρίση ήταν υπέρ το δέον ανταποδοτικές. Βέβαια, τώρα είναι πολύ δύσκολο για κάποιον, ακόμη και αν είχε μια μεγάλη σύνταξη, όταν σου κόβουν τη σύνταξη 40 και 50% και έχεις αλλιώς προγραμματισμένη τη ζωή σου. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, είναι σκληρό. Αλλάζει τρόπο ζωή, δεν μπορεί να καλύψει τι ανάγκε σου, τι οποίε είχε διαμορφώσει ανάλογα με το πάπλωμα, ανάλογα με τη σύνταξή σου. Αλλά με αυτή την πραγματικότητα θα πορευτούμε τουλάχιστον για την επόμενη διετία-τριετία. Πάνω σε αυτό που λέτε, να πούμε ότι καθημερινά μέσα από τα ρεπορτάζ μα, αλλά βλέποντα και τι βιώνει η κοινωνία και εμεί κομμάτι τη είμαστε, έχει αλλάξει το επίπεδο τη διαβίωση για του Έλληνε. Είμαστε βαθιά μέσα σε ανθρωπιστική κρίση και επιπλέον ο τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε έχει και αυτός δραματικά αλλάξει. Θέλουμε το ποιοτικό, μπορούμε να το αναγνωρίσουμε, αλλά αυτό που επιλέγουμε εν τέλει είναι κάτι που να ταιριάζει με το ύψος των χρημάτων που έχουμε στην τσέπη μας. Ναι, είναι γεγονός. Κοιτάξτε, τα μνημόνια και η δημοσιονομική προσαρμογή, γιατί αυτό ζούμε την τελευταία πενταετία, εξαετία, άσχετα αν δεν το υλοποιούμε σωστά,
Αυτό ακριβώς σημαίνει εν τέλει μείωση του βιωτικού επίπεδου. Και η αλήθεια είναι ότι το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων δεν ήταν αντίστοιχο της ελληνικής οικονομίας. Είχαμε ένα βιωτικό επίπεδο πάρα πολύ υψηλό, το οποίο στηριζόταν σε μια φούσκα, σε δανεικά χρήματα. Η ελληνική οικονομία δεν δικαιολογούσε τη ζωή που κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι σκληρό, αλλά αυτό είναι. Απ' την άλλη, όμως, το αρνητικό είναι ότι δυστυχώς η προσαρμογή δεν επιχειρήθηκε εγκαίρως από προηγούμενες κυβερνήσεις και από τις κυβερνήσεις του Μνημονίου επιχειρήθηκε με σκληρό τρόπο, με λανθασμένο τρόπο. Κλήθηκαν οι πολίτες μαζικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα να κατέβουν βιωτικό επίπεδο και αυτό ήταν πάρα πολύ σκληρό, αποτυχημένη συνταγή. Και το να κατεβαίνεις βιωτικό επίπεδο απότομα μέσα σε 2-3 χρόνια είναι πάρα πολύ σκληρό. Mm-hmm. Αλλάξαν οι καταναλωτικές μας συνήθειες, πράγματι. Ενώ έχουμε παραγωγή βιωτικών προϊόντων, δεν μπορεί να τα καταναλώσει πλέον ο Έλληνας, γιατί έχει αδυναμία. Η δομή της ελληνικής οικογένειας, που οι γονείς και οι παππούδες στηρίζουν τα εγγόνια και τα παιδιά, δυσχέραινε ακόμη περισσότερο την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων. Διότι κακά τα ψέματα αυτό δεν μπορούν να το αντιληφθούν οι δανειστές, γιατί αυτή η οικογενειακή νοοτροπία και αυτός ο δεσμός οικογενειακός δεν υπάρχει στα άλλα κράτη-μέλη. Η ελληνική οικονομία και η ελληνική οικογένεια είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να το αντιληφθεί εύκολα. Γι' αυτό ενδεχομένως η συνταγή των μνημονίων να αποτυγχάνει εξόφθαλμα σε σχέση με άλλες χώρες οι οποίες εφαρμόζονται. Όμως. Αλλά συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα μονόδρομο, σε ένα τούλεν, είναι η άποψή μου. Εγώ είμαι κατά της επιστροφής στο εθνικό νόμισμα για έναν απλούστατο λόγο. Για να επιχειρήσεις κάτι τέτοιο πρέπει να έχεις σοβαρούς και στιβαρούς θεσμούς, πρέπει να έχεις ένα πειθαρχημένο λαό και πρέπει να έχεις και ένα πολιτικό σύστημα ικανό να ανταποκριθεί και μια δυνατή παραγωγή. Εμείς δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Εμείς θα πάμε να κάνουμε μια απότομη μετάβαση, θα επικρατήσει τέτοιος πανικός, θα είναι 10 φορές σαν αυτά που βιώνουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας. Mm-hmm. Θα μου πείτε κανείς και είναι μονόδρομος. Πάντως όμως με τα capital controls, ναι, που επιβίωσαν για έναν χρόνο ανταποκριθήκαμε. Και μετά, ανταποκριθήκαμε σε ένα επίπεδο που θα έλεγε κανείς φανέρωνε εν τέλει και ψυχραιμία και ανεκτικότητα. Ανταποκριθήκαμε, βέβαια την πλήρωσαν κάποιες επιχειρήσεις ορισμένων κλάδων. Εγώ θεωρώ ότι ήταν εντελώς αχρίαστη. Το ανταποκριθήκαμε ίσως δεν είναι σωστός όρος. Ναι. Συμβιβαστήκαμε. Συμβιβαστήκαμε. Πάντως θεωρώ ότι ήταν αχρίαστη επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών, γιατί εν τέλει αποδείχθηκε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει συνάψει τη συγκεκριμένη συμφωνία πολλούς μήνες νωρίτερα. Και μέτρα θα μπορούσε να έχει αποφύγει. Την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την οποία πληρώσαμε 2 και 3 φορές εμείς οι πολίτες, έτσι, με χρήματα του ελληνικού λαού. Και σήμερα οι τράπεζες είναι εντελώς ξένες και βλέπετε τι παιχνίδια παίζουν στις πλάτες των πολιτών. Οι πληστηριασμοί δυστυχώς, παρότι ήταν ένα θέμα ταμπού για τη σημερινή κυβέρνηση ως αντιπολίτευση, έχουν ανοίξει. Και αν δεν ήταν οι απεργίες των συμβολιογράφων και αν θέλετε οι αυθόρμητες, ακόμη και στα όρια της νομιμότητας δράσης κάποιων ομάδων πολιτών, θα είχαν γίνει χιλιάδες πληστηριασμοί μέχρι σήμερα. Η κυβέρνηση, όπως γινόταν μέχρι τέλος του 2014, δεν προστάτεψε νομοθετικά τον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Το θέμα μας όμως, επειδή είναι το συνταξιοδοτικό, ξαναλέω ότι. Όμως όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με τις εξελίξεις και κυρίως έχουν επηρεάσει κατάφορα το ζήτημα ή το δικαίωμα του ανθρώπου στη σύνταξή του. Ναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα ότι πλέον πολλοί συμπολίτες μας δεν μπορούν να συμπληρώσουν τα ελάχιστα 15 έτη ασφάλισης για να συνταξιοδοτηθούν. Είναι τεράστιο ζήτημα ότι πολλοί επαγγελματίες ασφαλισμένοι του ΟΑΕ έχουν οφειλές και δεν θα μπορέσουν να λάβουν σύνταξη γύρατος ή αναπηρίας. Δεν ξέρω αν στο νέο υπερταμείο, στον ΕΦΚΑ, θα υπάρξει κάποια ειδική πρόβλεψη. Είναι τεράστιο ζήτημα που οι δημόσιοι υπάλληλοι που συνταξιοδοτήθηκαν θα πάρουν μειωμένο με τις νέες διατάξεις έως και 50% το εφάπαξ και επειδή πολλοί ρωτούν να μείνω ή θα κοπεί κι άλλο, μα έχουμε φτάσει στο 50%, θα είναι αντισυνταγματική η περαιτέρω περικοπή της εφάπαξ παροχής. Είναι τεράστιο πρόβλημα που οι επικουρικές συντάξεις και τα μερίσματα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων έχουν μειωθεί και 60% και 70%. Σήμερα έβλεπα οι καθαριστικά συνταξιούχων του ΕΤΕΑ, του πρώην επικουρικού του ΙΚΑ, που από τα 200 και τα 250 ευρώ σήμερα πιστώθηκαν και χτες 34, 35, 40 ευρώ. Δηλαδή είναι κατάντια. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Με αυτή την πραγματικότητα πρέπει να πορευτούμε. Αυτό που λέμε κάθε φορά και κάθε μήνα οι συνταξιούχοι το και μη χειρότερα είναι σκληρό, αλλά είναι απολύτως ρεαλιστικό. Από την κρίση και μετά, από το 10 και μετά, δεν υπήρχε συνταξιούχος που να υπέβαλε την αίτηση σύνταξης, να γνώριζε και να προσδοκούσε ότι θα πάρει ένα αλφα ποσό και εν τέλει να το πήρε. Έχουμε πάρα πολλές περικοπές άνω των 15 από το 10 και μετά από όλες τις κυβερνήσεις και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο μέσος συνταξιούχος
να υποστεί μία περικοπή κατά μέσο όρο γύρω στο 30 με 35% mm-hmm. στη σύνταξή του. Παράλληλα... Οι πιο πολλές περικοπές βέβαια είναι για τους υψηλούς συνταξιούχους. Παράλληλα όμως δεν βλέπουμε ούτε τη γραφειοκρατία να μειώνεται, όχι, σε καμία ούτε βεβαίως το αδιφάγο δημόσιο να μπορεί να συμπυκνώσει δυνάμεις, να μην είναι τόσο σπάταλο, ναι, και να μπορέσει να βοηθήσει σε αυτό που λέμε στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, της ανάπτυξης και της πρόοδου αυτών των τόπων. Η γραφειοκρατία ήταν ένα πρόβλημα που πάντοτε ταλάνιζε την ελληνική οικονομία. Δεν είναι πρόβλημα της σημερινής κυβέρνησης, απλά και η σημερινή κυβέρνηση δεν το αντιμετώπιζε, δεν έκανε και κάποια προσπάθεια. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό που λέτε, το δημόσιο παραμένει τεράστιο. Η σημερινή κυβέρνηση εκτιμώ ότι δεν έχει τη διάθεση να προσπαθήσει να μειώσει το δημόσιο. Μονομερώς έχει ρίξει τα βάρη στον ιδιωτικό τομέα. Εγώ πολύ αμφιβάλλω αν θα επιτευχθούν οι στόχοι της σύσπραξης των δημοσίων εσόδων, γιατί θεωρώ ότι μέσα στο 2016 πραγματικά εξαντλήθηκε πλήρως η φοροδοτική ικανότητα μεγάλου μέρους των Ελλήνων πολιτών. Φαίνεται εξάλλου. Στα ειρηνοδικεία να πάει κάποιος, το αντιλαμβάνεται. Και τώρα υπάρχει ένα θέμα με τον κόφτη. Οι δανειστές, ξέρετε, απαιτούν η ενεργοποίηση του κόφτη να συνδυαστεί με τη μείωση δαπανών στο δημόσιο. Πιθανόν λοιπόν ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος έχει κλατάρει, να σηκώσει τα χέρια ψηλά, να έχουμε υστέρηση εσόδων και αυτό να οδηγεί σε ενεργοποίηση του κόφτη και σε αναγκαστική μείωση δαπανών στο δημόσιο. Ναι. Όχι ότι η μείωση δαπανών στο δημόσιο βελτιώνει την ελληνική οικονομία, σε καμία περίπτωση. Αλλά ίσως αυτή η ισορροπία δώσει τη δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα λίγο να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα mm-hmm. στις υποχρεώσεις του. Αν δεν ανοίξουν θέσεις εργασίας και αν δεν πέσουν λεφτά ιδιωτικά στην αγορά, δεν θα βελτιωθεί η κατάσταση. Ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά όταν έρχονται επενδύσεις και εμείς τις διώχνουμε, γιατί διώξαμε τον σπουδαιότερο παγκοσμίως επενδυτή, τον Σαουδάραβα, από τον Σκορπιό, που τον κυνηγούν όλες οι υπηρεσίες και τον εξαπάτησαν και οι ιδιώτες, αλλά και τον στρίμωξαν και δημόσιες υπηρεσίες και ο άνθρωπος έφυγε τρέχοντας, δεν πρόκειται κανένας επενδυτής να έρθει. Γιατί να έρθει στην Ελλάδα, με αυτή τη φορολογία, με αυτή τη γραφειοκρατία, με αυτή την ανασφάλεια? Για ποιο λόγο? Πρέπει κάποιος να είναι τρελός για να επενδύσει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Τώρα με κάνετε να πω κάτι που σαν ρίση, σαν παροιμία λέγεται και έχει λεχθεί και σε πολλές επιθεωρήσεις. Μόνο ένας τρελός θα μας σώσει, δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Παπά.